Κύριε Γιώκα, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σας και στους Σωκράτες. Να είστε καλά. Τις τελευταίες ώρες η συζήτηση και οι αντιδράσεις περιστρέφονται γύρω από την τροπολογία που έφερε χθες βράδυ η κυβέρνηση, επεκτείνοντας το δικαίωμα επιστολικής ψήφου στους αποδήμους και για τις εθνικές εκλογές πέραν των ευρωεκλογών. Το ΚΚΕ, ωστόσο, λέει όχι ευθύς εξ αρχής σε όλο το νομοσχέδιο. Ακριβώς. Και με ποιο σκεπτικό. Είναι ένα μέτρο, κύριε Γιώκα, αν μου επιτρέπετε, που εφαρμόζεται ευρέως διεθνώς. Και η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη που δεν έχει κάνει ακόμα χρήση αυτής της μεθόδου. Ποιο είναι το σκεπτικό σας? Όπως σωστά είπατε, ότι εμείς δεν περιμέναμε την κατάθεση της τροπολογίας για να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στο νομοσχέδιο. Γιατί η δικιά μας αντίθεση στην επιστολική ψήφο που θα ισχύει στις ευρωεκλογές και για τους κατοίκους του εξωτερικού και για τους κατοίκους του εσωτερικού. Mm-hmm. Αυτό είναι το νομοσχέδιο της κυβέρνησης, όχι για κάποιες κατηγορίες που δήθεν διευκολύνονται, ισχύει συνολικά. Κατά τη γνώμη μας είναι ένα επικίνδυνο μέτρο. Δημιουργεί σοβαρά ζητήματα παραβίασης της μυστικότητας της ψήφου και αλλοιώνει τον ίδιο το χαρακτήρα των εκλογών. Και η διεθνής εμπειρία από την εφαρμογή σε άλλες χώρες επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν πάρα πολλά παρατράγουδα που προκλήθηκαν από την εφαρμογή της επιστολικής ψήφου. Μάλιστα. Και πολύ φοβούμαστε και προειδοποιούμε ότι αυτά θα συμβούν και εδώ. Η κυβέρνηση πάντως αντιτείνει, κύριε Γιώκα, ότι υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, προβλέπονται δηλαδή με τους κωδικούς τάξης έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπουν στην σχετική πλατφόρμα, με κωδικό επαλήθευσης ο οποίος έρχεται ακολούθως στα κινητά τηλέφωνα, την παρακολούθηση της πορείας του φακέλου κτλ. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει η κυβερνητική πλευρά. Να τα δούμε λίγο συγκεκριμένα για να ενημερωθούν και οι ακροατές σας αντικειμενικά. Παρακαλώ. Ποιος θα κάνει την πιστοποίηση της παραλαβής του φακέλου από τον εκλογέα ο οποίος επιθυμεί να ψηφίσει επιστολικά? Και επίσης, ποιος θα κάνει την πιστοποίηση κατά τη διαδικασία της αποστολής του φακέλου από τον εκλογέα που ψηφίζει επιστολικά? Ο νόμος λέει ότι θα την κάνει ο υπάλληλος της ιδιωτικής εταιρείας Courier, ταχυδρομικών ή ταχυμεταφορών, ο οποίος μπορεί στο εξωτερικό, όχι μπορεί, σίγουρα στο εξωτερικό, θα είναι κάποιος υπάλληλος μιας ιδιωτικής εταιρείας. Δηλαδή ο Έλληνας, ο οποίος ζει στην Αμερική, στη Βραζιλία, στην Αργεντινή, ξέρω εγώ, σε μια χώρα της Μέσης Ανατολής ή της Υποσαχάριας Αφρικής, θα έρχεται ο τόπιος υπάλληλος της ιδιωτικής εταιρείας και θα κάνει την πιστοποίηση της ταυτότητάς του. Αν αυτό το πράγμα συνιστά δικλίδα ασφαλείας, τότε πραγματικά δεν ξέρουμε ποια είναι η ανασφάλεια. Και μάλιστα να ξέρετε ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο εντόπισε στην κριτική του μόνο το ΚΚΕ. Το είπε και η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, το είπε και η έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, τονίζοντας ότι στο συγκεκριμένο ζήτημα και σε μια σειρά άλλα, υπάρχουν και ζητήματα συνταγματικότητας όσον αφορά τη μυστικότητα της ψήφου. Άρα, ό,τι λέει η κυβέρνηση όσον αφορά τις δικλείδες ασφαλείας δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα. Κύριε... Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι αλλοιώνει το χαρακτήρα των εκλογών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να γίνει κατανοητό. Δηλαδή, άλλος θα ψηφίζει 15 μέρες πριν τις εκλογές, άλλο κομμάτι του πληθυσμού θα ψηφίζει 10 μέρες, άλλο 5 κτλ. Καταργεί το ταυτόχρονο της διενέργειας των εκλογών. Μάλιστα. Που το οποίο πρέπει να ισχύει. Και έχει μια λογική που ισχύει. Κύριε Γιώκα, το ΚΚΕ την χάνει αποδοχής μεταξύ των αποδήμων. Το είδαμε και αποτυπωμένο και στις τελευταίες εθνικές εκλογές του Ιουνίου. Υπό αυτή την έννοια δεν θα θέλατε να δώσετε μια περαιτέρω ευκαιρία για να αποτυπώσουν και οι εκλογείς του εξωτερικού την προτίμησή σας, γιατί όχι ενδεχομένως και στο δικό σας κόμμα, όπως προανέφερα, φαίνεται αποτυπωμένο πάντως και στα αποτελέσματα των τελευταίων εθνικών εκλογών? Σωστό είναι αυτό που λέτε. Πάντως αυτή η στάση του ΚΚΕ δείχνει ότι είναι μια στάση αρχών, είναι μια συνεπής στάση η οποία δεν εκπορεύεται από μικροκομματικούς ή μικροπολιτικούς υπολογισμούς. Εμείς δεν λέμε ότι δεν πρέπει να ψηφίζουν οι απόδημοι. Αλλά πώς θα έπρεπε να συμβεί αυτό, κύριε Γιώκα? Εμείς αυτό που είχαμε πει και ψηφίζοντας τον αρχικό νόμο του 2019 είναι ότι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού θα πρέπει να εγγράφονται εκείνοι οι απόδημοι οι οποίοι έχουν και πιστοποιούν έναν ελάχιστο
οικονομικό και κοινωνικό δεσμό με τη χώρα. Μάλιστα. Και όχι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τη χώρα, δεν έχουν καμία γνώση της πολιτικής πραγματικότητας, δεν θα επηρεάζονται από την πολιτική τους επιλογή, δηλαδή πρακτικά, να το πούμε έτσι, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, θα τις καθορίζουν. Λοιπόν... Αυτό είναι που εμείς θέσαμε σαν κριτήριο, μάλιστα παίρνοντας υπόψη και τη διεθνής εμπειρία. Ξέρετε, πάρα πολλές χώρες, οι οποίες έχουν θεσπίσει την ψήφο των αποδήμων, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Βρετανία κτλ., πολύ περισσότερο χώρες που έχουν ίδιο προφίλ αποδήμων με την Ελλάδα, δηλαδή πολύ μεγάλη ομογένεια σε σχέση με τον πληθυσμό που ζει ετός της χώρας, έχουν θεσπίσει αντίστοιχα κριτήρια. Θα λέγατε λοιπόν δυνητικά, ναι, υπό συγκεκριμένους όρους και υποπροϋποθέσεις, καταλαβαίνω. Όχι όσον αφορά την επιστολική ψήφο. Όχι σε ό,τι αφορά το δικαίωμα ψήφου των ομογενών. Εμείς λέμε εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους στη βάση κοινωνικών και οικονομικών δεσμών και με ταυτόχρονη παρουσία, αυτοπρόσωπη παρουσία στα εκλογικά τμήματα. Γιατί με την επιστολική ψήφο για όλους και για τους εσωτερικούς, και για όσους είναι στο εσωτερικό και για όσους είναι στο εξωτερικό, δεν μπορείς να ξέρεις πραγματικά τι πιέσεις και εκβιασμοί μπορούν να υπάρχουν κατά τη διαδικασία είτε της συμπλήρωσης του ψηφοδελτίου είτε της αποστολής του φακέλου, όταν η ίδια η νομοθεσία δίνει τέτοια περιθώρια. Μάλιστα. Είναι άλλο πράγμα εγώ όταν πηγαίνω στο εκλογικό τμήμα και είμαι μόνος μου με τη συνείδησή μου, με τον εαυτό μου, συμπληρώνω το φάκελο, πιστοποιούμαι από τους δικαστικούς αντιπροσώπους και την Εφορευτική Επιτροπή και βάζω το ψηφοδέλτιο στην κάλπη, και είναι άλλο ένα ψηφοδέλτιο που θα συμπληρώνεται από το σπίτι, από το χώρο δουλειάς, από οπουδήποτε, και εκεί μπορούν να υπάρχουν άμεσες πιέσεις. Γιατί έμεσες ούτως ή άλλως υπάρχουν, αλλά και άμεσες πιέσεις. Ήσασταν ξεκάθαρος, κύριε Γκιώκα. Τώρα, ένα τελευταίο ερώτημα σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για το γάμο των ομοφύλων. Το ΚΚΕ διαχρονικά τάσεται κατά των ανισοτήτων, δίνοντας μάχη για την προστασία των δικαιωμάτων όλων. Αυτή η οπτική προσέγγισης δεν έρχεται σε αυτή αντίθεση με την αρνητική τοποθέτηση του κόμματός σας αναφορικά με το γάμο των ομοφύλων ζευγαριών? Ξέρετε, και στο συγκεκριμένο ζήτημα, όπως και στην ψήφο των αποδήμων και στην επιστολική ψήφο, παρουσιάζονται από την κυβέρνηση ορισμένα, ας το πούμε έτσι, ψεύτικα δεδομένα, τα οποία οδηγούν και σε άλλου είδους συμπεράσματα. Καταρχήν, δεν μιλάμε εν προκειμένου, δεν μιλάμε για μία σχέση απλά δύο ανθρώπων που θέλουν να την νοηματοδοτήσουν ή να την ονοματοδοτήσουν, είτε μιλάμε για τη ρύθμιση των μεταξύ τους σχέσεων. Αυτό μπορεί να υπάρχει. Από τη στιγμή που μία μορφή συμβίωσης κατοχυρώνεται στον νόμο ως γάμος, αυτό υποχρεωτικά και νομικά οδηγεί και στην τεκνοθεσία. Και όταν μιλάμε για τεκνοθεσία, στις σημερινές συνθήκες, μιλάμε για όλο αυτό το εμπόριο επί της ουσίας εκμετάλλευσης. Άρα το σημείο αιχμής για σας είναι το σημείο της τεκνοθεσίας, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Είναι τα δικαιώματα του παιδιού που παραβιάζονται μέσα από αυτή την υπόθεση. Δεν μιλάμε δηλαδή για μια μορφή συμβίωσης, για την αποδοχή μια μορφή συμβίωσης. Μιλάμε ότι η αναγνώριση του πολιτικού γάμου οδηγεί υποχρεωτικά, δεν διαχωρίζονται αυτά τα δύο. Γιατί εδώ γίνεται απορρισμός. Από την άλλη, θα έλεγε κανείς, κύριε Γκιώκα, πώς θα προστατευθούν από επιθέσεις και διακρίσεις κοινωνικές κατηγορίες συνανθρώπων μας, υπό αυτή την έννοια, αν κάπως δεν είναι κατοχυρωμένοι? Προσέξτε, δεν μιλάμε, όταν μιλάμε για τεκνοθεσία, μιλάμε για την κοινή γονική μέρημνα. Δηλαδή την κατάργηση, την εισαγωγή γονέας 1, γονέας 2, γονέας 3, έτσι όπως υπάρχει σε μια σειρά χώρες και έτσι όπως υπάρχει και στο Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Γονεϊκής Σχέσης, που είναι κανονισμός του Ευρωκοινοβουλίου και θα εφαρμοστεί. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζήτημα. Η δικιά μας διαφωνία και ο δικός μας προβληματισμός είναι ότι ανοίγει ένας επικίνδυνος δρόμος που στην ουσία παραβιάζει τα δικαιώματα των παιδιών. Όχι αφηρημένα, τα δικαιώματα των παιδιών που αφορούν και την πατρότητα, αφορούν και τη μητρότητα και αφορούν πάνω απ' όλα, και αυτό ισχύει για όλα τα παιδιά, την κοινωνική προστασία που θα πρέπει να στηρίζει αυτά τα παιδιά και τους γονείς τους, έτσι, σε κάθε περίπτωση. Και εδώ δεν γίνεται καμία συζήτηση για όλο αυτό. Ουσιαστικά η κυβέρνηση αυτό που κάνει είναι να ανοίγει το δρόμο για την επέκταση της παρένθετης μητρότητας,
που είναι μια ακραία μορφή εκμετάλλευσης του γυναικείου σώματος. Μάλιστα. Αυτό υπάρχει. Και εκεί είναι η δικιά μας πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη διαφωνία. Κύριε Γιώκα, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά.